Αυξητική τάση παρουσιάζει παρά την πανδημία ο τουρισμός στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Η κάμερα του Αντένα κατέγραψε μαγευτικές εικόνες στην Καλονή Τριζινίας. Η εικόνα θυμίζει νησάκι της Καραϊβικής. Η παραλία Βοτσαλάκια όμως βρίσκεται πολύ πιο κοντά, στην Καλονή Τριζινίας. Στρογγυλά, μικρά βότσαλα και πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά μαγεύουν τον επισκέπτη. Η θέα συναρπαστική. Ένα πέραντο γαλάζιο και στο βάθος η Χερσόνησος των Μεθάνων. Η παραλία η συγκεκριμένη τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Πάρα πολλοί κόσμος την επισκέπτεται από όλα τα μέρη της Ελλάδας και τελευταία και από το εξωτερικό. Όσοι δηλαδή επιλέγουν σαν προορισμό της στην Τριζινία, πάντα την επισκέπτονται και μένουν και αρκετές ημέρες να την απολαύσουν. Η Καλονή βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου και απέχει 2 ώρες οδικός από την Αθήνα. Ένα μέρος του χωριού έχει χτιστεί στους πρόποδες βουνού και το υπόλοιπο απλώνεται ανάμεσα σε εκατοντάδες στρέμματα από εσπεριδοειδή. Έχουμε ένα πανέμορφο χωριό το οποίο συνδυάζει θάλασσα, πράσινο και βουνό. Είχε κατασκευαστεί ένα λευτικό καταφύγιο. Και έτσι είναι εύκολο για κάποιον που έχει σκάφος να έρθει να κάνει τις διακοπές του. Αρκετοί είναι οι νέοι που επέλεξαν να μείνουν στον τόπο καταγωγής τους και να ανοίξουν επιχειρήσεις. Είμαστε εδώ 11 χρόνια. Αναμένουμε όπως και πέρσι θα έρθει περισσότερος κόσμος και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαστε αναγκασμένοι να επιβιώσουμε. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ πήγα σχολείο και αποφάσισα να ανοίξω μια επιχείρηση στον τόπο καταγωγής μου. Οι κάτοικοι της Καλονής, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, περιμένουν και φέτος το καλοκαίρι να υποδεχθούν τους επισκέπτες που θα επιλέξουν το χωριό για να κάνουν τις διακοπές τους.